Λοιπόν, πριν από καιρό είχαμε φιλοξενήσει τον Δήμαρχο Φεστού και μας έλεγε ότι ψάχνουν έτσι την άκρη για το πώς έχουν χαθεί μεγάλες ποσότητες νερό από το φράγμα φανερωμένης, 3 εκατομμύρια κυβικά. Νομίζω ότι η άκρη του νήματος τελικά βρέθηκε. Μας το είχε πει εδώ ότι δεν θα ησυχάσει αν δεν το βρει, οπότε... Μπράβο, και νομίζω τελικά ότι το βρήκε. Για πάμε να μας τα πει. Καλησπέρα, Δήμαρχε. Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στον κόσμο που μας βλέπει. Ναι, κάποια άκρη έχει βρεθεί. Αυτό είναι αλήθεια. Σημαντική άκρη, δηλαδή. Μετά από τόσο αγώνα, πραγματικά τεράστιο αγώνα, και δεν μπορώ να καταλάβω το γιατί, καταφέραμε επιτέλους και ήρθαν κάποιοι μηχανικοί από την περιφέρεια προκειμένου να κάνουν μια τομή στο σημείο που εμείς είχαμε κάποιες καταγγελίες ότι υπάρχει... Είναι το σημείο στο οποίο είχατε πάει και σας είχαν πει τα συνεργεία, αλλά αν πάθει το οτιδήποτε, ποιος θα αναλάβει την ευθύνη. Ακριβώς, ακριβώς. Είναι στο συγκεκριμένο σημείο. Ήρθανε κάποιοι μηχανικοί από την περιφέρεια και επιβλέπανε και ειδικοί οι οποίοι ξέρανε τέλος πάντων την κατασκευή του φράγματος. Φτάσαμε μέχρι ένα σημείο. Σε σημείο που φτάσαμε, καταφέραμε και βρήκαμε ότι στον αγωγό εκτόνωσης που λέγαμε από την αρχή υπάρχει ένα ταφ και από αυτό το ταφ φεύγουν σωλήνες, δίχτυα. Με κατεύθυνση? Με κατεύθυνση σε διάφορα σημεία. Αν θα είχα περιθώρια, θα μπορούσα να σας δείξω το κινητό μου να δείτε. Τουλάχιστον αυτή τη στιγμή φαίνεται σε δύο σημεία. Η διαφορά είναι μία, ότι χρειάζεται ακόμα να κατέβουμε λίγο παρακάτω, γιατί υπάρχουν καταγγελίες και άλλες ότι υπάρχει στο ίδιο σημείο και τρίτος. Α, δεν είναι μόνο αυτά, Δήμαρχε, και τρίτος αγωγός. Τα δύο δηλαδή. Όχι, δεν είναι μόνο αυτά τα δύο. Υπάρχει και τρίτος αγωγός, υπάρχει μηχανισμός, αυτοματισμός, ο οποίος όταν γεμίσει δεξαμενή σταματάει η παροχή να δίνει νερό, γιατί η αλήθεια είναι ότι... Σε κάποια δεξαμενή, για πολύ καιρό βλέπαμε καλοκαίρι, λειψιδρία, προβλήματα νερού, να τρέχουν νερά ανεξέλεγκτα. Και λέμε, στην ευχή, ας πούμε, τι γίνεται εδώ πέρα. Τελικά καταφέραν και βάλαν και μηχανισμό για να μπορέσει να σταματάει το νερό. Η διαφορά είναι ότι... Δεν ξέρω τι γίνεται σε αυτό το κράτος. Κάτι δεν μου πάει καλά, αλήθεια σας λέω. Το ερώτημα, Δήμαρχε, όμως είναι αυτό. Ναι. Πείτε αυτό το προβληματισμό σας. Κάτι δεν μου πάει καλά. Δηλαδή, μετά από, σας είπα, διάφορες από καιρούς, αρκετούς, ας πούμε, φωνές, παρεμβάσεις, μπα. Ήρθανε δύο μηχανικοί, ήρθε από τη Διεύθυνση Υδάτων η διευθύντρια τη Διεύθυνση Υδάτων. Κάθισε σε αυτή 5 λεπτάκια, είδε εκεί πέρα. Λέει, α, ναι, είδα ότι υπάρχει bypass, δεν χρειάζεται, φεύγω, ας πούμε. Okay. Λίγο στο πόδι είναι όλα αυτά που θα πει. Λίγο στο πόδι. Λίγο. Φτάσαμε στο σημείο που φτάσαμε. Πρέπει να συνεχίσουμε. Και σήμερα το μεσημέρι παίρνω αυτό εδώ πέρα το έγγραφο από τη Διεύθυνση. Είναι αυτό. Να το δούμε λίγο. Κεντρωμένης. Πολύ ευχαρίστω. Για να δούμε εδώ. Πολύ ευχαρίστω. Το οποίο τι λέει. Διάβασε μας, διάβασε. Λοιπόν, εδώ μας λέει, μας ενημερώνει ότι είναι από την περιφέρεια Κρήτης είναι αυτό, Δήμαρχε, ναι, έτσι. Ναι. Λοιπόν, και λέει σε συνέχεια αλληλογραφίες και τα λοιπά για τις αυτοψίες, συνέχεια των εργασιών. Οποιασδήποτε διατάραξη του κεντρικού δικτύου θα έχει καταστροφικά αποτελέσματα, εγκυμονής βαρόκινου ατυχήματος, μια πιθανή βλάβη του αγωγού, ναι, τέτοια βλάβη θα πλημμυρίσει τις περιοχές. Δηλαδή, τα σημεία που χρήζουν περαιτέρω έλεγχο είναι η αγωγή εκένωση που βρίσκονται μετά από βάνες εκένωση του κεντρικού αγωγού, να κάνετε χωματουργικές εργασίες κτλ. Εσείς να τα κάνετε να αυτά. Κάνουμε χωματουργικές εργασίες 10 μέτρα απόσταση από τον αγωγό, ναι. 5 μέτρα από απόσταση τα από τα φρεάτια, ναι. Και με εξειδικευμένο προσωπικό το οποίο μπλα. Θα το βρείτε αυτό. Δηλαδή, σαν σου λέει ότι σταματήστε τις εργασίες, σας απαγορεύαμε να προχωρήσετε, ξεκάθαρα, γιατί 10 μέτρα από το αγωγό να το κάνω τι. Ναι. Αφού το bypass πάνω στον αγωγό είναι, εκεί πέρα βρέθηκε το bypass. Άρα λοιπόν θα πρέπει γύρω από τον αγωγό να δούμε τι άλλες εργασίες έχουν κάνει. Και ποιο είναι το εξειδικευμένο προσωπικό? Το εξειδικευμένο προσωπικό είναι η μηχανική, είναι η υπηρεσία αυτή η οποία επέβλεπε το φράγμα, την κατασκευή του φράγματος, και που είναι η μοναδική υπηρεσία η οποία έχει γνώση για το φράγμα και σε γενικές γραμμές είναι η μοναδική υπηρεσία η οποία τεχνικά μπορεί να παρέμβει
σε όλα αυτά. Η οποία ποια υπηρεσία είναι? Είναι η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφέρειας. Ποια είναι η υπηρεσία? Αυτοί κατασκευάσαν το φράγμα, σε αυτούς παραδόθηκε το φράγμα όταν κατασκευάστηκε. Και τώρα ρωτήσω, μου λένε, ξέρεις Δήμαρχε, κάνε λίγο μπάνιο μόνος σου, ας πούμε, αλλά μακριά από το χώρο μου, ας πούμε, γιατί αν τυχόν πλησιάσει και μου κάνει κάποια ζημιά, θα βρει τον παλάσιο κιόλα. Αλλά την ίδια στιγμή όμως η δικιά σου περιοχή, Δήμαρχε, είναι χωρίς νερό. Την ίδια στιγμή, με αποδείξεις, συνεχίζεται αυτή τη στιγμή που μιλάμε και χάνονται ποσότητες νερού. Δηλαδή, ο καινούριος πρόεδρος της Επιτροπής Φράγματος έχει ζητήσει από τη, για να αρχίσουμε πλέον να σοβαρευόμαστε, ας πούμε, από τη διευθύντρια της ΕΕΒ και λέει, κύριε, θέλω εβδομαδιαία ενημέρωση με τα αποτελέσματα που έχετε εσείς για το νερό το οποίο, για τη στάθμη του φράγματος, τα κυβικά δηλαδή τα οποία το φράγμα δίνει, για να μπορέσει να κρατάει και να παίρνει και τα αποτελέσματα, τα κυβικά που τα ρολόγια γράφουν, να δούμε τι γίνεται. Σωστά. Θέλω να σας πω, σε διάστημα κάπου ενός μήνα από τότε που γίνεται αυτό, είναι 250.000 κυβικά τα οποία έχουν εξαφανιστεί. Σε ένα μήνα. Δήμαρχε, έχω μια απορία από πριν. Ναι. Μας είπατε λοιπόν, μας περιγράψετε δύο αγωγούς. Δύο bypass συνδέσεις. Ένα ταφ που φεύγουν δύο αγωγοί. Το ερώτημα λοιπόν είναι, αυτά γίνανε, δηλαδή οι παράνομες επισκέψεις, γίνανε τους τελευταίους μήνες ή πάνε και χρόνια πίσω? Όχι, όχι. Είναι πιο παλιά ιστορία. Έχουμε εκτίμηση χρονική? Να σας πω κάτι. Εγώ μπορώ να... είναι δηλαδή και χρόνια ολόκληρα. Εγώ μπορώ να έχω υποψίες. Ναι. Ότι με την κατασκευή του δικτύου δημιουργηθήκανε. Α, είναι παλιά υπόψη. Ακόμα υπόθεση, και τέτοιες υποψίες έχω εγώ. Μάλιστα. Δεν είμαι εγώ που θα το κρίνω όμως. Εντάξει, προφανώς. Και σας είπα, και αυτά που κάνουμε, τα κάνουμε γιατί δεν θέλουμε να το βάλουμε κάτω. Γιατί θέλουμε να συνεχίσουμε. Αλλά από εκεί και πέρα είμαστε μόνοι μας. Ειλικρινά είμαστε μόνοι μας. Αισθανόμαστε και εγώ και τα καινούργια άτομα που έχω βάλει στην Επιτροφή Φράγματος μια απέραντη μοναξιά. Σε κάποιοι ή δεν έχουν καταλάβει τη σοβαρότητα του θέματος ή δεν το έχουν καταλάβει ή δεν ξέρω κι εγώ. Δεν είναι αλήθεια. Υποτίθεται ότι το νερό είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κρήτη αυτή τη στιγμή, έτσι δεν είναι? Τι να σας πω. Το νούμερο ένα, το νούμερο δύο, το νούμερο τρία, το νούμερο δέκα. Ξεκάθαρα. Σας είπα, έχω πει 100 φορές ότι η περιοχή η δικιά μας μέσα σε πολύ λίγα χρόνια, αν τυχόν δεν γίνουν παρεμβάσεις αυτές που πρέπει να γίνουν, θα σταματήσουμε να κατοικούμε. Γιατί δεν μπορούμε να παράγουμε, γιατί δεν θα μπορούμε να δώσουμε νερό στους τουρίστες, γιατί, για πολλά, γιατί. Να ρωτήσουμε κάτι, Δήμαρχε. Υπάρχει το θέμα του νερού. Ναι. Που είναι ούτως ή άλλως έλλειψη, το φράγμα φανερωμένης είναι σχετικά άδειο. Ένα ζήτημα αυτό. Υπάρχει και το θέμα της οικονομικής ζημίας. Σωστά, γιατί κάποιοι, είτε τους τελευταίους μήνες, είτε εδώ και χρόνια, συστηματικά, ουσιαστικά, κλέβουν νερό, για να το πούμε απλά, νερό που δεν πληρώνουν. Ναι. Σωστό. Άρα υπάρχει και το κομμάτι της ζημιάς της οικονομικής. Ακούστε, δυστυχώς σε αυτή τη χώρα όλα τα πληρώνουν μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να είναι συνετοί, θέλουν να είναι νομοταγείς, θέλουν πραγματικά με τον κόπο τους και με τη συνέπειά τους να προσφέρουν σε αυτή τη χώρα. Υπάρχει όμως και άλλη μια αρκετά μεγάλη μερίδα ανθρώπων, οι οποίοι νομίζουν ότι τυχοδιοκτικά θα μπορέσουν να επιβιώσουν. Ναι. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα. Το ίδιο πράγμα κάνουμε, εκτός από το φράγμα φανερωμένης, έχω κινητοποιήσει όλο το μηχανισμό του Δήμου. Ο ίδιος ο αντιδήμαρχος Άρδευσης, μαζί με δύο υδραυλικούς, τρέχουν από μόνοι τους, ο ίδιος ο αντιδήμαρχος, και του είπα και σήμερα ότι θα γίνει στυλάκι μέχρι να περάσει το καλοκαίρι. Είναι λίγο παχουλούλης. Άνθρωποι οι οποίοι δίνουν την ψυχή τους, τέλος πάντων. Την προηγούμενη εβδομάδα κάναμε σε ένα χωριό μία βόλτα που ξέρουμε ότι μας κλέβανε νερό. Τις είχαμε προειδοποιήσει μία, δύο, τρεις. Μπορείτε να καταλάβετε από τη γεώτρηση να φεύγουν 25 κυβικά νερό και να καταλήγουν στη Δεξαμενή 10 κυβικά. Δηλαδή, από τη γεώτρηση μέχρι την Δεξαμενή να χάνονται 15 κυβικά. Μιλάμε για τεράστια πράγματα. Ναι. Ας επανέλθουμε όμως εδώ πέρα. 15 κυβικά στα 25 χάνονταν. Δηλαδή, 15 στα 25. Ναι, πάνω από το 60%. Σημαίνει. Πάνω από το 60%. Ναι. Η γεώτρηση έδινε 25 κυβικά και δεν κατάλληγαν ούτε καν 10 κυβικά στην Δεξαμενή. Εδώ πέρα όμως, σας είπα, μιλάμε
ότι αντιληφθήκαμε ότι 2 με 3 εκατομμύρια νερό χαθήκανε μέσα σε 3 μήνες από το φράγμα. Ναι. Θέλω να αναλογιστείτε, γιατί σας είπα ότι σίγουρα αυτά που έχουν γίνει εδώ πέρα, αν δεν έχουν γίνει την περίοδο που κατασκευάστηκε το φράγμα, έχουν γίνει πριν από 7, 8, ίσως και 10 χρόνια. 10 χρόνια. Αυτό το καταλαβαίνετε. Εγκληματική κατάσταση. Καταλάβετε έτσι, λοιπόν πόσα απόλυτα εκατομμύρια κυβικά νερό έχουν πάρθει από εδώ πέρα, έχουν πάει, τα έχουν πληρώσει οι αγρότες, γιατί οι αγρότες πληρώνουν. Βέβαια. Το νερό τους το πουλάνε, δεν τους το δίνουν τζάμπα. Και κάποιοι επέρονται ότι κάνουν έργο. Να. Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν υπάρχουν πριγκιπάτα στην Κρήτη. Δεν υπάρχουν βιλαέτια. Πρέπει να φτάσουμε το μαχαίρι στον κόκαλο και να το περάσουμε. Αν δεν γίνει τώρα, αν δεν το κάνουμε τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση να ξαναγίνει. Ωραία. Μετά από αυτό το έγγραφο που πήρατε σήμερα από την περιφέρεια, από την αποκεντρωμένη, από πού το πήρατε αυτό το... Από την περιφέρεια. Τι σκοπεύετε να κάνετε από εδώ και κάτω? Ακούστε, αν τυχόν αυτοί ήδη δεν κατέβουν να συνεχίσουν, σας είπα, αυτοί είναι υπεύθυνοι, ό,τι και να λένε, ό,τι και να κάνουν, ό,τι και να λένε. Σε αυτό το έγγραφο, αν μη τι άλλο, θα μπορούσε να γράψει ότι, κύριοι, μετά την αυτοψία που έγινε, παρουσία των μηχανικών μας, είδαμε ότι υπήρχαν στον αγωγό, τέλος πάντων, εκτόνωσης, δύο bypass από τα οποία φεύγανε σωλήνες. Άρα λοιπόν αποδείχτηκε αυτό το οποίο θέλαμε να δούμε. Παρακαλώ εσείς μην κάνετε καμία άλλη ενέργεια και η υπηρεσία μας... Θα κάνουμε εμείς. Θα κάνουμε εμείς. Ναι, προφανώς. Και αντί γι' αυτό λέει ότι, ξέρετε, είστε πάνω από τον εγώ. Σας βάζουμε πάγο ουσιαστικά με αυτό το έγγραφο. Εγώ αυτό βλέπω. Μα και εγώ δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τίποτα παραπάνω. Ναι. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τίποτα παραπάνω. Ναι, αυτό καταλάβαμε και εμείς. Εν τω μεταξύ, Δημάρχη, εσείς έχετε στείλει και μία επιστολή που ζητάτε να ακυρηθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης ο Δήμος ακριβώς για το θέμα του νερού. Ακριβώς για το θέμα του νερού. Να σας πω. Είναι μια περιοχή του Δήμου μου σε ένα κεφαλοχώρι το οποίο μέχρι σήμερα, καλά ή κακά, εγώ θα πω κακά, αλλά δεν φταίνει οι άνθρωποι. Ίσως φταίει το σύστημα, το πώς λειτουργούσε μέχρι σήμερα και πώς οι γενικές γραμμές λειτουργεί. Ας μην έρθω, ας μην λέω πολλά λόγια. Το βασικό ποιο είναι? Ότι υπήρχε μια ομάδα, τέλος πάντων, ιδιωτών, οι οποίοι είχαν ανοίξει 5, 10, 15 γεωτρήσεις. Ναι. Σε σημεία που πραγματικά υπήρχε νερό, και από εκεί και πέρα οι γεωτρήσεις, ξέρετε, ότι δίνονται βασικά για να αρδεύσει τα στρέμματα τα δικά σου και τίποτα άλλο. Σωστά. Αυτοί κατοχύρωναν όμως μια περιοχή ολόκληρη, δίνανε νερό και αρδεύανε σχεδόν η μισή περιοχή και παραπάνω από τη μισή περιοχή, την αγροτική, σε αυτό το κομμάτι του Δήμου μου. Έγινε μια καταγγελία από κάποιο ιδιώτη με ένα βιβλίο τόσο μεγάλο, το οποίο το στείλει στον εισαγγελέα, το στείλει σε όλους τους ηθήνοντες, και λέει: κύριε, εδώ πέρα παράνομα γίνεται πώληση νερού και. Το μοναδικό αποτέλεσμα που είχε μέχρι σήμερα ήταν ο ιδιώτης να κλείσει τη στρόφιγγα, να σταματήσει από τη μια μέρα μέχρι την άλλη να δίνει νερό. Μιλάμε σε μια πολύ μεγάλη περιφέρεια με δεντρίλια τα οποία αυτή τη στιγμή είναι στο φόρτε, θένε δηλαδή ποσότητες νερό, με ανθρώπους οι οποίοι έχουν 10 και 20 στρέμματα θερμοκήπια και είχαν καλλιέργειες και ετοιμάζονται να μπουν στη δεύτερη καλλιέργεια, με άλλους οι οποίοι ετοιμαζόταν για. Καταλαβαίνετε, και μείναν έτσι. Μείναν έτσι. Από τη μια μέρα μέχρι την άλλη. Ναι. Άρα λοιπόν πρέπει να καταλάβω ότι κάτι πρέπει να γίνει. Έχω ήδη ζητήσει από τον Περιφερειάρχη τώρα και 3-4 μέρες ένα ραντεβού για να μπορέσει να γίνει μια διευρυμένη σύσκεψη στην περιφέρεια, ο Δήμος, τα ΤΟΕΒ, η ΔΕΙΑ. Γιατί το πρόβλημα παρουσιάζεται και στην ΔΕΙΑ κάθε μέρα. Για να μπορέσουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Χθες κάπου έτσι ψιλοαπελπίστηκα και λέω, κύριε. Ας πάω στην ΚΕΔΕ. Ας στείλω ένα χαρτί να ζητήσω και έξω το Δήμο σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ότι θα κάνω. Ναι. Σας είπα, έχω και άλλα τρελά. Δεν ξέρω, μπορεί να βγουν, ας πούμε, για να μου πούνε ότι εγώ είμαι ο παράλογος. Είναι τα νότια παράλια, τα οποία τα ξέρετε όλοι σας, μια περιοχή πανέμορφη, δεν είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, αλλά συνεχίζει σιγά σιγά και κάνει κάποια βήματα ανάπτυξης. Έχω πρόβλημα με το νερό. Τεράστιο πρόβλημα με το νερό. Νομίζω κάθε λοιπόν καλοκαίρι. Βρήκαμε λοιπόν μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας, που βοηθάει. Δήμαρχε,
Ναι, ναι. Γιατί πρέπει να πάμε σε ένα διάλειμμα. Μείνετε μαζί μας. Να συνεχίσουμε έτσι λίγα λεπτά. Ναι. Πάρουμε λίγα λεπτά από το άλλο μέρος, από το επόμενο μέρος, και να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση μας με τον κύριο Νικολιδάκη, τον Δήμαρχο Φεστού. Πάμε γρήγορα διαφημίσεις και ερχόμαστε. Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, τελευταία στροφή της εκπομπής. Πάμε να συνεχίσουμε την πολύ έτσι ενδιαφέρουσα και σημαντική κουβέντα που κάνουμε με τον Δήμαρχο Φεστού, τον κύριο Γρηγόρη Νικολιδάκη. Μας έλεγε για το ζήτημα του νερού, το καυτό ζήτημα του νερού, της έλλειψης νερού, για τα νότια παράλια λέγαμε. Τα νότια παράλια λέγαμε. Λέγαμε ότι υπάρχει εκεί πέρα ένα τεράστιο πρόβλημα νερού. Κατάφερε λοιπόν η ΔΕΙΑ να πάρει μια χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ναυτιλίας για να προχωρήσει την ανόρυξη μια νέα γεώτρησης. Είχαμε κι εμείς κάτι λεφτά. Έτσι, η φτωχή από παλιό πρόγραμμα λειψιδρίας, να κάνουμε και μία δεξαμενή που να μπορέσουμε σιγά σιγά να έχουμε ένα ανεξάρτητο δίχτυο νερού στα νότια παράλια. Ωραία. Καταφέραμε, βρήκαμε κάπου νερό, για να τρέχω πιο γρήγορα. Ήταν περιοχή του Δασαρχείου. Το Δασαρχείο μετά από άλλα μας έδωσε την άδεια να ανοίξουμε τρύπα εκεί πέρα επειδή ήταν για ίδρυυση. Και τώρα πάμε. Από τον κεντρικό δρόμο για να πάμε εκεί πέρα, χρειάζεται να διανοιχτεί μία διάβαση 150 μέτρα. Ναι. Για να πάμε μέχρι εκεί πέρα. Το περιβάλλον λέει ότι αν τυχόν το Δασαρχείο σας δώσει χαρτί ότι αυτό είναι μια διάβαση και δεν είναι ένας δρόμος, εγώ δεν θέλω περιβαλλοντική μελέτη. Το Δασαρχείο λέει ότι από τη στιγμή που έχει κλείσει, λέει, 40% εγώ τον θεωρώ δρόμο και όχι διάβαση, άρα πρέπει να γίνει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Καταλάβετε λοιπόν, ξέρετε πολύ καλά τα πει μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, το λιγότερο ένας χρόνος. Πόσο? Το λιγότερο. Το λιγότερο ένας χρόνος, με όλη τη συνέπεια, ήταν να χαθούν τα χρήματα, οτιδήποτε, σε μια περιοχή που σας είπα διψάει. Κάθε μέρα έχουμε το ίδιο πρόβλημα με το νερό. Εγώ πλέον δεν μπορώ να την καταλάβω αυτή τη γραφειοκρατία, σε αυτό το κράτος, μέσα στις συνθήκες που περνάμε. Λέω, θα κηρύξω το Δήμο σε κατάσταση έκτακτη ανάγκη, μήπως τυχόν το σύστημα μπορέσει να με βοηθήσει αυτό, να ξυπνήσουμε λίγο το σύστημα, να δούμε τι θα κάνουμε. Αν τα καταφέρουμε. Αν δεν τα καταφέρουμε, τότε ο Θεός. Θα κάνετε την περιβαλλοντική μελέτη και μέχρι τότε θα παίρνετε νερό με τον κουβά από γύρω-γύρω. Αυτό ακριβώς. Ο δρόμος αυτός ξεκινάει από τον κεντρικό δρόμο και είναι γύρω στα 100-150 μέτρα στο σημείο που θα είναι γεώτρηση. Μόνο γι' αυτό, για κανένα άλλο σκοπό, για να πάει το γεωτρύπανο. Σας είπα, ένα δρόμο, καθαρίζομαι λίγο το χωράφι να μπορέσει να περάσει το γεωτρύπανο. Ναι. Όχι, κύριε, πρέπει να κάνετε κανονικό δρόμο. Και αυτή η γεώτρηση, δήμαρχε, στην οποία μας αναφέρεστε, θα δώσει νερό σε ποιες περιοχές? Μιλάμε για τα νότια παράλια. Μιλάμε για καλά λιμάνια, Χρυσόστομο. Για... Όλες οι περιοχές που χρειάζονται δηλαδή. Αυτές οι περιοχές που όντως χρειάζονται νερό. Έχουν τεράστιο πρόβλημα κάθε καλοκαίρι. Και λέμε με αυτόν τον τρόπο να κόψουμε το νερό που κατεβαίνει από τα πηγαϊδάκια, γιατί στο σημείο, στη διαδρομή μας εκλέβουν και δημιουργούν τεράστια προβλήματα, να μπορέσουμε να συμμαζέψουμε το δίκτυο μόνο στα νότια παράλια και να έχουν οι περιοχές με αξιοπρέπεια, όχι τεράστιες ποσότητες νερού, λίγες ποσότητες νερού, για να μπορούν να πορεύονται. Κύριοι, δυστυχώς αυτό είναι η γραφειοκρατία του κράτους. Αυτά πρέπει ή να τα ξεπεράσουμε, διαφορετικά δεν θα μπορέσουμε να κάνουμε τίποτα. Και μιλάμε, δεν μιλάμε πλέον για ανάπτυξη, μιλάμε πλέον για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε να επιβιώνουμε. Βέβαια, απλά να επιβιώνουμε. Επιβίωση. Για επιβίωση, όχι για ανάπτυξη. Για ανάπτυξη πρέπει να κάνουμε βήματα και βήματα τεράστια, αν θέλουμε κάτι να κάνουμε σε αυτόν τον τόπο. Δήμαρχε, αν ικανοποιηθεί το αίτημα για να κηρυχθεί σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης, σημαίνει ότι οι αργόσυρτες αυτές διαδικασίες μπορούν να παρακαμφθούν, σωστά? Μπορούν να τρέξουν. Άρα είναι κίνηση ΜΑΤ. Είναι κίνηση ΜΑΤ να γίνει. Και να τρέξουν πιο γρήγορα, αλλά και να μπορέσουμε να βρούμε κάποια χρήματα για να ανοίξουμε τις γεωτρήσεις αυτές που απαιτούνται άμεσα. Ένας Δήμος σε ένα τέτοιο πρόβλημα δεν μπορεί να τα απεξέλθει από μόνος με τα οικονομικά του στην κατάσταση που είναι. Δήμαρχε, ξέρεις τι δεν καταλαβαίνω όλο αυτό το διάστημα? Ότι δεν μιλάμε για το Δήμο Φεστού, που βασικά μιλάμε για τη Μεσαρά. Ναι. Ακριβώς. Δηλαδή τι δεν καταλαβαίνουνε? Ποιος δεν καταλαβαίνει τι ακριβώς? Σας είπα αλήθεια, δεν ξέρω. Σας είπα, καταλάβετε, για το φράγμα περάσανε 3 με 4 μήνες για να έρθουν να σκάψουν, και μετά από παρέμβαση του Αντιπεριφερειάρχη κ. Συργονάκη, που είχε έρθει στις Μοίρες για να με ενημερώσει για κάποια άλλα έργα μικρά, τέλος πάντων, που έχει περιθώριο τώρα να κάνει. Το ανέφερα το θέμα, έτσι λίγο ανεβάσαμε τα αίματα και λέει, μα δεν είναι δυνατόν. Και πήρε τηλέφωνο στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και λέει, ρε παιδιά, προς Θεού, ελάτε κάτω, ας πούμε. Κινητοποίησε λίγο τις υπηρεσίες και ήρθανε. Ήρθανε μια μέρα και την επόμενη
Καλά, είπαμε και πριν ότι τώρα ουσιαστικά σα βάζω και στον πάγο να μην κάνετε τίποτα. Μένετε εκεί πέρα. Ωραία, α δούμε ποιοι είναι υπεύθυνοι, να έρθουμε τα ανάλογα συνεργεία. Εμεί θέμε λύση. Δεν θέμε να είμαστε εμεί πρωταγωνιστέ στη λύση. Δεν μα ενδιαφέρει. Το μόνο που μα ενδιαφέρει είναι βοηθήστε του ανθρώπου στην περιοχή μα. Τίποτα άλλο. Όποιο να του βοηθήσει, όποιο και να είναι αυτό. Αυτή είναι η αγωνία μα. Νομίζω είστε απόλυτα σαφεί, Δημάρχη. Πιστεύω ότι πιο σαφέ. Περισσότερο σαφής από εκεί πέρα, σας είπα, δεν μας ενδιαφέρει ούτε να το παίξουμε ήρωες, δεν μας ενδιαφέρει ούτε τίποτα, τίποτα, τίποτα. Mm-hmm. Κάνουμε αγώνα, κάνουμε παράκληση, παρακαλούμε, τρέχουμε, φωνάζουμε όπου χρειαστεί για να μπορέσουμε να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Είναι αμαρτία να καταστραφούν. Τίποτα άλλο. Απλά. Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ. Άμα καταστραφεί με σαρά. Σας ευχαριστώ και εγώ. Κρήτη, αυτό να τα ξαναπούμε, αλλά ποιος τα ακούει. Λοιπόν, Δήμαρχε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Η παρέα σας είναι. Φεστιβάλ τώρα, Μάταλα, ετοιμάζεστε. Ετοιμαζόμαστε και γι' αυτό. Να κάνουμε και κάτι ευχάριστο. Φάστε κι εσείς εκεί. Ας ελπίσουμε. Τη Μαρίνα Σάτ θα τη δείτε από κοντά. Εντάξει, ναι, φυσικά. Ας ελπίσουμε ότι μέχρι τότε οι γεωτρήσεις μας αντέξουν και θα έχουμε νερό. Πάμε, γιατί είναι και αυτό ένα θέμα. Θεωρώ ότι θα αντέξουν. Σας ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε.